Να ξεκινήσουν σύντομα οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, με την επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου Ελλήνων στρατιωτικών στην Άγκυρα, συμφωνήθηκε στη συνάντηση Νίκου Παναγιωτόπουλου και Χουλουσία Καάρ. Η συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Τουρκίας έγινε στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ύστερα από αίτημα του Χουλουσία Καάρ. Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η σημασία μείωσης των εντάσεων και εμπέδωσης κλίματος ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, βάσει των κανόνων διεθνούς δικαίου και αρχής καλής γειτονίας. Η συνάντηση Παναγιωτόπουλου-Ακάρ έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το γεύμα που είχαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκάπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, για το οποίο και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ικανοποίηση. Η Ελλάδα δεν ασκεί μια πολιτική αντιδιαστολής προς την Τουρκία. Έχουμε μια αυτοτελή πολιτική με τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες, με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με τις δικές μας αρχές, όπου βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη απολύτως την υπαρκτή τουρκική απειλή. Θα μπορούσε να υπάρξει μια εκρηκτική δυναμική σταθερότητας, ασφάλειας στην οικονομία παντού από μια τέτοια συνεννόηση. Και βεβαίως φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο αυτό να το δούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τούρκος Πρόεδρος. Pazar günü İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis ile ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığım verimli bir çalışma yemeği gerçekleştirdik.